σκιάσει, παιδιά. Τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Στο σημερινό unboxing θα δούμε ένα πακέτο που αγάπησα αρκετά. Γενικά υπάρχουν εταιρείες και εταιρείες στο χώρο και η συγκεκριμένη εταιρεία μου έχει ξαναστήσει στο παρελθόν να δείξω ένα προϊόν της. Είναι η Nixi. Έχετε δει εκείνο το controller για το Switch. Γενικά η εταιρεία φτιάχνει controller και αξεσουάρ και πλεφάριαζα αρκετό καιρό ένα controller το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτό είναι το ωραίο, ότι εσύ μπορεί να το βλέπεις, αλλά το έστειλα να το δούμε. Λοιπόν, όσοι έχετε παίξει GameCube, ξέρετε το controller του GameCube και έχει τύχει σε πολλές συζητήσεις να ακούσω ότι από φίλους από οτιδήποτε ότι είναι το καλύτερο controller που έχουν πιάσει, ειδικά όταν παίζανε Mario Brawl και άλλα διάφορα ωραία πράγματα. Mario Brawl, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, έχω παίξει πάντως, εγώ δεν είχα ποτέ Nintendo, οπότε συγχωρήστε την έλλειψη κάποιων βασικών γνώσεων. Οπότε ήθελα πολύ καιρό να το δοκιμάσω, ήθελα πολύ καιρό να το πάρω στα χέρια μου. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει καλή ποιότητα στα controller της και το προηγούμενο ήταν πάρα πολύ καλό. Έχουν βέβαια κάποια ψεγάδια, αλλά ας τα πάρουμε ένα τα πράγματα. Ας ξεκινήσω από την αρχή και σιγά σιγά ας το δούμε πώς πάει. Καταρχάς, πάρα πολύ ωραίο πακετάρισμα, πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Προσεγμένη, ωραία δεμένη, αρκετά φτιαγμένο καλά το πακέτο. Δηλαδή σε εμπνέει να θες να τα ανοίξεις μέσα. Εκτός από το βασικό controller, έχει ένα κουτάκι με διάφορα αξεσουάρ. Έχει καλώδιο φόρτισης του controller. Έχει ένα μικρό receiver, το οποίο receiver έχει υποδοχή για να κουμπώσεις το GameCube. Ώστε αν έχεις GameCube να το κάνει wireless απευθείας. Δηλαδή ρε παιδί μου, αν έχεις ήδη GameCube, το κουμπώνεις από πίσω και έχεις ασύρματο χειριστήριο. Το οποίο είναι πολύ extreme, κάποιοι έχουν και αρκετοί ξαναπαίρνουν σιγά σιγά. Έχει επίσης ένα μικρό καλωδιάκι το οποίο κουμπώνει επάνω σε περίπτωση που θες να παίξεις στο PC. Μπορείς να το συνδέσεις με Bluetooth και στο κινητό και στο PC επίσης συνδέεται με Bluetooth. Δηλαδή αν έχεις laptop ή οτιδήποτε PC με Bluetooth συνδέεται κανονικά επάνω. Αν θες απευθείας το receiver, συνδέεις το receiver με το καλώδιο και το κουμπώνεις επάνω. Είναι λίγο περίεργο, αλλά η δουλειά γίνεται και είναι πολύ απλό το pairing, δηλαδή το κουμπώνεις, πατάς δύο κουμπάκια, ένα στο χειριστήριο, ένα στο receiver και συνδέεται μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Είναι τόσο απλό, τόσο βολικό. Τώρα στο χειριστήριο. Το χειριστήριο, καταρχάς, λίγο δευτερόλεπτα. Έχει κάποια αξεσουάρ μέσα. Το χειριστήριο έχει το βασικό setup του GameCube, αλλά μπορείς να ξεκουμπώσεις, επειδή έχει πάρα πολύ καλούς μοχλούς, μπορείς να ξεκουμπώσεις τα buttons και να βάλεις άλλα. Έχει από κάτω δύο buttons extra, δηλαδή από την κάτω πλευρά του χειριστηρίου έχει δύο buttons extra τα οποία μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις εσύ. Βγαίνουν αν θες να τα βάλεις, αν θες να τα βγάλεις πάρα πολύ εύκολα με ένα κουμπί. Έχει για τα triggers να μπορείς να κόψεις σε δύο στάδια, σε δύο σκάλες, είτε θα τερματίζουν μέχρι κάτω είτε θα πάνε μέχρι τη μέση, το οποίο είναι πολύ βολικό. Επίσης, οι μοχλοί ξεκουμπώνουν και στη θέση τους μπορείς να βάλεις άλλον αν θέλεις. Η αλήθεια είναι, ενώ φαίνεται εύκολο και απλό, γενικά είναι λίγο ευαίσθητο έτσι όπως το πατάς. Θέλει λίγο κόπο να το φτιάξεις καλά, αλλά γίνεται, δεν είναι κάτι. Θέλει ένα λεπτό περίπου από τη ζωή σου. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ η αίσθηση που έχουν τα κουμπιά. Μπορείτε να τα ακούσετε, σας βάλω να τα ακούσετε πώς ακούγονται. Είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση, πάρα πολύ ωραίο το πώς κάθεται στα χέρια. Βέβαια είναι λίγο περίεργο αν έχει συνηθίσει στα Microsoft χειριστήρια. Η αλήθεια είναι μου πήρε λίγο χρόνο να το συνηθίσω. Προσωπικά το σύνδεσα να παίξω ένα κλασικό 2D, το λες, το Dead Cells, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Ενώ τα κουμπιά του είναι τέλεια, είναι ιδανικά, πρέπει να τα συνηθίσεις. Και πρέπει να περάσεις λίγο χρόνο να κάτσεις να τα μάθεις. Γιατί είναι κλασικά το setup του GameCube και είναι τελείως διαφορετικό από των χειριστηρίων των απλών PS2 όπως της Microsoft που όλοι πλέον παίζουμε με αυτά.
Είναι διαφορετικό ο προσανατολισμό, είναι αρκετά μεγάλε οι αποστάσει μεταξύ του. Η αλήθεια είναι, όταν έπαιζα το Dead Cells, με ζόρισε αρκετά μέχρι να το συνηθίσω, δηλαδή έπρεπε να κάνω ένα-δύο run. Το ωραίο με το Dead Cells είναι ότι αν θε, μπορεί να κάνει remap τα κουμπιά, να τα φτιάξει όπω εσύ θε, το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό. Ένα προσωπικά, αυτό που με κέρδισε περισσότερο είναι τα κουμπιά από την κάτω πλευρά, τα οποία πάντα τα χρησιμοποιώ, ειδικά σε παιχνίδια τα οποία πρέπει να τρέχει για να μην πατά το L3 πατημένο. Πατά ένα από τα πλαϊνάκι ή σε κομπλέ. Και μ' άρεσε πάρα πολύ η αίσθηση που έχουν οι διακόπτε. Οι διακόπτε φαίνονται ποιοτικοί και φαίνεται καλά σγισμένο στο χέρι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι, σα ξαναλέω, θα φανεί περίεργο σε πολλού από εσά. Όσοι θέλετε να του ρίξετε μια ματιά, θα έχω link στην περιγραφή. Ένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι τα χειριστήρια τα οποία ήθελα και ειδικά για κάποια κλασικά παιχνιδάκια και όχι μόνο. Το χρησιμοποιώ. Τις τελευταίες μέρες το χρησιμοποιώ αρκετά, κυρίως για να το συνηθίσω. Χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται προσπάθεια λίγο να το φέρεις στα ίσια σου. Αλλά αν το συνηθίσεις, σίγουρα είναι hit στην νοσταλγία. Έχω ακούσει πολλούς που ψάχναν ανασύρματα χειριστήρια στο ίδιο στυλ και υπάρχει τελικά, όσοι θέλετε να το δείτε. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το unboxing και θα τα πούμε σε ένα άλλο unboxing.